θέλω να κάνω μια σύντομη αναφορά στο άρθρο 43, στο οποίο αποφασίζει τη σύσταση κλάδου νοσηλευτών του ΕΣΥ, στον οποίο κλάδο δεν συμπεριλαμβάνονται τελικά 12.000 νοσηλευτές ΔΕΛΤΑ ΕΕ. Εντάσσονται άλλες κατηγορίες, νοσηλευτές 18,5. ΤΑΦ ΕΕ και ΠΕ, οι επισκέπτες υγείας, οι ΜΕΕΣ, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όμως δεν βλέπουν πουθενά να αναφέρονται οι νοσηλευτές ΔΕΛΤΑ ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο νομίζουμε ότι ο στόχος είναι η υποβάθμισή τους, μισθολογική και επιστημονική, των νοσηλευτών αυτών, και να ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να και προετοιμάζει τον δρόμο και της διαθεσιμότητας τους, της απόλυσής τους. Βάζω ένα ερώτημα. Δεν ξέρω. Τώρα, είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι αυτοί οι νοσηλευτές αποτελούν βασικό κορμό των νοσηλευτικών υπηρεσιών και κάνουν το ίδιο ακριβώς έργο το οποίο περίπου με τους άλλους νοσηλευτές ΤΑΦ ΕΕ, έχουν τεράστια εμπειρία, έχουν πλήρη καθήκοντα, κάνουν όπως μεταγγίσεις, ενδοφλέβες, χορηγήσεις φαρμάκων κλπ. Άρα λοιπόν, εκείνο που προέχει νομίζω είναι να τους δοθεί η δυνατότητα και σε αυτή την κατηγορία των νοσηλευτών ΔΕΛΤΑ ΕΕ, να επαναλαμβάνω, εάν επιθυμούν βεβαίως, να κάνουν αναβάθμιση των σπουδών τους όπως έγινε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μέσω μεταβατικών διατάξεων. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δείτε. Αυτά σαν πρώτες παρατηρήσεις και θα επανέλθουμε στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ.